Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο πρώτο μας μάθημα. Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε πώς να γράφουμε τα αραβικά γράμματα και πώς να προφέρουμε το κάθε ένα από αυτά. Η αραβική γλώσσα ανήκει στη σημειτική οικογένεια γλωσσών, έχει σχέση με τα εβραϊκά, με τα αραμαϊκά, με τα μαλτέζικα. Οι ομιλητές της ανέρχονται περίπου σε 300 εκατομμύρια. Είναι η επίσημη γλώσσα 22 κρατών και η ιερή γλώσσα για τους μουσουλμάνους. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο γράμμα της αλφαβήτου. Το πρώτο γράμμα είναι το αλήφ, είναι ένα ψηλό γράμμα. Η μορφή του είναι μια κάθετη γραμμή. Προσέχω πολύ, το αλήφ είναι ένα από τα 6 γράμματα τα οποία δεν μπορώ να τα ενώσω με το επόμενο. Έτσι θα γράψουμε το αλήφ στην αρχή μιας λέξης σαν πρώτο γράμμα. Μέσα σε μια λέξη θα συνεχίσω από το προηγούμενο γράμμα και θα σηκώσω ψηλά το μολύβι σχηματίζοντας το άλεφ στη μέση. Το ίδιο σχήμα θα έχει και στο τέλος μιας λέξης. Συνεχίζω από το προτελευταίο γράμμα και σημειώνω το άλεφ. Μόνο του έχει την ίδια μορφή με την αρχή, μια κάθετη γραμμή, είναι ψηλό γράμμα. Αλήφ. Α. Συνεχίζω στο επόμενο γράμμα. Θα δούμε το γράμμα Μπ. Χαμηλό γράμμα. Έτσι θα φτιάξω το Μπ στην αρχή μιας λέξης. Εάν θέλω να το φτιάξω στη μέση λέξης, θα συνεχίσω το προηγούμενο γράμμα. Και θα προσθέσω την τελεία που χαρακτηρίζει το γράμμα Μπα. Στα αραβικά γράμματα που ενώνονται με τα προηγούμενα και τα επόμενα, προσέχω να κάνω τη σύνδεση. Μέχρι εδώ είναι το προηγούμενο γράμμα και από εδώ και πέρα αρχίζει το γράμμα Μπα. Εάν θέλω να σημειώσω ένα Μπα στο τέλος μιας λέξης, πολύ απλά συνεχίζω και αυτή τη φορά η μορφή του μπα είναι λίγο πιο πλήρης και η τελεία βρίσκεται στο κέντρο. Εάν θέλω να φτιάξω το γράμμα μπα μόνο του, αυτό είναι και το σχήμα που πρέπει να δώσω. Πάλι τελεία στο κέντρο. Μπα. Μπ. Όπως με το γράμμα μπα, έτσι και το επόμενο γράμμα, το γράμμα τα, καθώς και το επόμενο γράμμα θα έχουν τον ίδιο ακριβώς σκελετό. Οι τελείες θα είναι αυτές που θα καθορίσουν ποιο γράμμα θα έχω γράψει κάθε φορά, ανάλογα με τον αριθμό και τη θέση τους. Το επόμενο γράμμα λοιπόν, στην αρχική του μορφή, είναι αυτό, είναι το γράμμα τα. Στη μέση. Και στο τέλος, παρατηρούμε, οι τελικές μορφές των γραμμάτων είναι λίγο πιο εκτεταμένες. Εδώ είναι πιο μαζεμένο το γράμμα όταν το γράφω στην αρχή ή στη μέση. Και ένα τα μόνο του, απομονωμένη μορφή του γράμματος τα, είναι αυτή. Τα. Τε. Το ίδιο θα δούμε και με το επόμενο γράμμα, ότι έχει την ίδια μορφή σαν σκελετό, αλλά αυτή τη φορά θα σημειώσω τρεις τελείες από πάνω, δίνοντας έτσι το γράμμα θα. Ένα θα στη μέση και ένα θα τελικό. Ορίστε και η απομονωμένη μορφή του γράμματος θα. Θα. Θ. Ας δούμε τώρα ένα άλλο σχήμα, το οποίο θα ισχύσει για τα επόμενα τρία γράμματα. Το πρώτο από αυτά είναι το γράμμα τζιμ. Είναι χαμηλό γράμμα, όχι τόσο ψηλό όσο το άλιφ. Και μία τελεία από κάτω. Εάν θέλω να το γράψω στη μέση μιας λέξης,
θα ακουμπήσει πάνω στο προηγούμενο γράμμα. Δεν ξεχνάω ποτέ τις τελείες, είναι αυτές που θα δώσουν με ακρίβεια ποιο γράμμα είναι κάθε φορά και όχι ο γενικός σκελετός του κάθε γράμματος. Στο τέλος προσέχω να φτιάξω μία ουρίτσα η οποία κατεβαίνει κάτω από τη γραμμή. Έτσι εδώ έχω το γράμμα ζιμ, θέλω να γράψω ένα τελικό ζιμ σε μία λέξη. Άρα αυτό που θα κάνω να τη η ουρίτσα κατεβαίνει από κάτω και μόνο του σε απομονωμένη μορφή το γράμμα ζιμ ή ζιμ. Θα δούμε σε λίγο και τις προφορές του κάθε γράμματος. Gym. G. Πάμε να δούμε το επόμενο γράμμα, το H. Όπως ακριβώς κάναμε το G, χωρίς καμία τελεία στη μέση. Και στο τέλος μιας λέξης θα το βρούμε γραμμένο έτσι, ενώνεται σε κάποια, σε όποια θέση και να είναι και μόνο του το γράμμα Χ. Χ. Συνεχίζουμε με το γράμμα Χ. Όλο ίδιο όπως τα δύο προηγούμενα, με τη διαφορά ότι θα υπάρχει μία τελεία από πάνω στη μέση και στο τέλος. Και μόνο του. Θέλω να προσέξετε, τα επόμενα τέσσερα γράμματα δεν μπορώ να τα ενώσω με κάποιο επόμενο. Θα πρέπει αναγκαστικά να αφήσω κενό, όπως ακριβώς έκανα με το αλιφ. Εδώ έχουμε το γράμμα τέλ, χαμηλό γράμμα και πάντα έχει κενό μετά από αυτό. Στη μέση μιας λέξης, συνεχίζω από το προηγούμενο γράμμα της λέξης και σημειώνω το ίδιο σχήμα. Χαμηλό γράμμα, το γράμμα ΔΕΛ. Την ίδια μορφή θα δούμε και στο τέλος μιας λέξης. Είναι σχεδόν ορθή γωνία, υπάρχει μια μικρή κλίση προς τα αριστερά, ελάχιστη. Χαμηλό και μικρό γράμμα, οι δύο πλευρές έχουν ίδιο απόσταση, ίδιο ύψος και ίδιο μήκος. Και μόνο του το γράμμα ΔΕΛ. Del. De. Αν φτιάξω πάλι το γράμμα del, αλλά αυτή τη φορά προσθέσω μία τελεία από πάνω, τότε σχημάτισε το γράμμα del. Κατά τα άλλα λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως το προηγούμενο του. Δεν ενώνεται με το επόμενο γράμμα. Εδώ είναι αρχική, μεσαία, τελική μορφή και απομονωμένο μόνο του το γράμμα δελ. Δελ. Δε. Τα δύο επόμενα γράμματα είναι κάτω από τη γραμμή το μεγαλύτερο μέρος τους. Αυτό είναι ένα ρα αρχικό στη μέση. Συνεχίσω από το προηγούμενο γράμμα και πάλι θα κάνω αυτή την καμπύλη κάτω από τη γραμμή. Το ίδιο και στο τέλος μιας λέξης και μόνο του το γράμμα ρο. 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 Το επόμενο γράμμα έχει ακριβώς τον ίδιο σκελετό με το ρα συν μία τελεία από πάνω. Το γράμμα ζαϊ. Στη μέση
τέλος και μόνο του. Ζέι. Ζ. Το επόμενο γράμμα είναι το γράμμα ΣΥΝ. Σχηματίζω τρία δοντάκια, είναι χαμηλό γράμμα και συνεχίζω να ενώσω το γράμμα ΣΥΝ με το επόμενο, στην αρχή της λέξης. Στη μέση της λέξης, πιάνω από το προηγούμενο γράμμα, συνεχίζω τρία δοντάκια και συνεχίζω στο επόμενο γράμμα. Αν θέλω να γράψω το γράμμα ΣΥΝ σαν τελικό, θυμάμαι μετά τα τρία δοντάκια να κατεβάσω το μολύβι κάτω από τη γραμμή φτιάχνοντας μία ουρίτσα, η οποία θα διατηρηθεί και στην απομονωμένη του μορφή, το γράμμα ΣΥΝ. ΣΥΝ. Σ. Γράφοντας το γράμμα ΣΥΝ και προσθέτοντας τρεις τελείες από πάνω, έχω το γράμμα ΣΥΝ. Στην αρχική μορφή, στη μεσαία θέση και στην τελική θέση, όταν είναι στο τέλος μιας λέξης, έχει και την ωρίτσα αυτή και μόνο του το γράμμα ΣΥΝ. ΣΥΝ. Σ. Για το γράμμα ΣΟΤ θα κάνω το εξής. Η αρχική του μορφή, σηκώνω το μολύβι διαγώνια προς τα πάνω και το κατεβάζω λίγο απότομα από την άλλη πλευρά και συνεχίζω πάνω στη γραμμή, σημειώνοντας μία μικρή ακίδα πριν συναντήσω το δεύτερο γράμμα μιας λέξης. Εδώ τελειώνει το γράμμα, να μην ξεχνάω αυτή την ακίδα, να την σημειώνω, να τη γράφω. Μέσα σε λέξη θα συνεχίσω από το προηγούμενο γράμμα και θα κάνω τον ίδιο μηχανισμό, μην ξεχνώντας να σημειώσω την ακίδα. Εδώ τελειώνει το γράμμα στην αρχή, εδώ τελειώνει το γράμμα στη μέση. Στο τέλος έχω ένα προηγούμενο γράμμα. Χωρίς την ακιδούλα αυτή, το αγκαθάκι, αλλά με μία ουρίτσα, όπως ακριβώς έδειξα πριν και για το ΣΥΝ και για το ΣΥΝ. Και μόνο του το γράμμα ΘΟΤ ΣΟΤ. Το ίδιο ακριβώς με μία τελεία από πάνω θα μας δώσει το γράμμα ΔΟΤ. Στη μέση στο τέλος και μόνο του. Τα επόμενα δύο γράμματα θα κρατήσουν το βασικό σκελετό του ΣΟΤ και του ΔΟΤ που είδαμε λίγο πιο πριν. Με μία μικρή διαφορά, δεν θα έχουν αυτό το αγκαθάκι. Εδώ συνεχίζει το γράμμα για να βρει το επόμενο. Δεν θα σηκώσω εδώ το μολύβι, αλλά θα κατεβάσω μία ευθεία προς το γράμμα. Είναι ψηλό γράμμα και αυτό. Έτσι θα το φτιάξω μέσα στην λέξη και στο τέλος πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι μόνο του το γράμμα το.
Πού? Ό,τι κάναμε και με το ΟΠΑ, θα κάνουμε και με το επόμενο, είναι το γράμμα ΒΟΑ. Επιπλέον θα έχουμε μία τελεία από πάνω. Η μόνη διαφορά με το προηγούμενο γράμμα, το γράμμα ΒΟΑ. Αυτή είναι η αρχική του μορφή. Εδώ βλέπουμε πώς το γράφουμε στη μέση μιας λέξης και αυτή είναι η τελική μορφή του γράμματος. Και εδώ είναι η απομονωμένη. Ωβά, το γράμμα ωβά. Ωβά. Ωβού. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό γράμμα της αραβικής, το γράμμα Άιν, η αρχική του μορφή. Χαμηλό γράμμα. Στη μέση, προσπαθώ να φτιάξω ένα ανάποδο τρίγωνο, αν θέλετε. Υπάρχει περίπτωση να το δείτε και μαυρισμένο μέσα ή χωρίς χρώμα. Αυτό είναι καθαρά δικιά σας επιλογή, ανάλογα με το ποιο σας αρέσει πιο πολύ. Στο τέλος, θα δούμε ότι κρατάει αυτό το τριγωνάκι και αποκτάει και μία ουρίτσα, όπως είδαμε, αν θέλω το μαυρίζω, όπως είδαμε και με τα γράμματα Χ, Ζιν και Χ πιο πριν. Μόνο του το έχει αυτό το σχήμα. Μια μικρότερη καμπύλη και μία ουρίτσα κάτω από τη γραμμή. Το επόμενο γράμμα είναι το Γάιν, δεν διαφέρει σε τίποτα από το προηγούμενο το Άιν, παρά μόνο στο ότι θα έχει μία τελεία από πάνω. Τον ίδιο τρόπο όπως πριν, σχηματίσω το μεσαίο Γάιν, αν θέλω το μαυρίζω. Στο τέλος, έχει αυτή τη μορφή με ουρίτσα λίγο να κλείνει. Και μόνο του το γράμμα Γάιν. Γάιν. Γ. Πάμε να δούμε το επόμενο γράμμα, το γράμμα Φα. Από εδώ και πέρα τα γράμματα δεν θα τα συναντάμε πια σαν ζευγαράκια, όπως είδαμε μέχρι τώρα, με τον ίδιο σκελετό και διαφορετικές τελείες. Τώρα το κάθε γράμμα θα είναι λίγο πιο ξεχωριστό, δεν θα έχει τόσο σχέση με τα υπόλοιπα. Το γράμμα Φα στην αρχή, ένας κύκλος, χαμηλό γράμμα, με λαιμό και μία τελεία από πάνω. Στη μέση, ό,τι έκανα στην αρχή, χωρίς λαιμό. Κατευθείαν ο κύκλος πάνω στη γραμμή και στο τέλος το Φα αποκτάει και μία ουρά, πάνω στη γραμμή κάθεται η ουρά, αρκετά μακρύ γράμμα. Μην ξεχνάτε πάντα οι τελείες να είναι στη σωστή θέση και να έχουν το σωστό αριθμό. Και μόνο του το γράμμα Φα. Φα. Το επόμενο γράμμα μοιάζει αρκετά με το Φα. Στην αρχική του μορφή όμως έχει δύο τελείες. Κατά τα άλλα είναι ίδιο με το προηγούμενο. Το ίδιο συμβεί και στη μέση. Δύο τελείες. Στο τέλος θα έχει και αυτό ουρά, η οποία όμως θα κατεβαίνει κάτω από τη γραμμή και θα είναι πιο μαζεμένη, δεν θα εκτείνεται τόσο πολύ όσο η ουρά του Φα κάτω από τη γραμμή και πιο συμπυκνωμένο, πιο συμπιεσμένο. Και μόνο του το γράμμα Κοαφ. Κοαφ. Κ. Πάμε να δούμε ένα ψηλό γράμμα, είναι το επόμενο, το γράμμα Κεφ.
συνεχίζω για να βρω το επόμενο γράμμα και προσθέσω μια γραμμή, διαγώνια λίγο, αυτή είναι η αρχική μορφή του γράμματος Kef, στη μέση μιας λέξης, θα το βρω έτσι. Στο τέλος θα αλλάξει λίγο η μορφή, σχηματίζω μια ορθή γωνία και ένα σαν S τελικό, ένα συμβολάκι, ένα σχηματάκι στο εσωτερικό. Και μόνο του είναι αυτό. Έτσι, η απομονωμένη και η τελική μορφή μοιάζουν, ενώ αντίστοιχα μοιάζει η αρχική και η μεσαία, το γράμμα Kef. Kef. K. Το επόμενο γράμμα είναι το γράμμα Lam. Είναι ένα ψηλό γράμμα. Αυτή είναι η αρχική του μορφή. Αν θέλω να γράψω Lam μέσα σε λέξη, συνεχίζω το προηγούμενο γράμμα, σηκώνω και συνεχίζω να βρω το επόμενο. Λαμ στο τέλος μιας λέξης θα έχει και μια γουρίτσα κάτω από τη γραμμή. Συνεχίζει να είναι ψηλό γράμμα σε κάθε θέση και απομονωμένο λαμ πάλι με αυτήν την γουρίτσα. Λαμ. Λ. Πάμε να δούμε το γράμμα μιμ. Το γράμμα μιμ χαμηλό. Ένας κύκλος πάνω στη γραμμή. Συνεχίζω να βρω το επόμενο γράμμα. Αν θέλω να το σχηματίσω μέσα σε λέξη, πάλι ο ίδιος κύκλος, συνεχίζω στο επόμενο γράμμα. Στο τέλος αποκτάει και μια ουρά, μια ουρίτσα κάτω από τη γραμμή και μόνο του το γράμμα μιμ. Μιμ. Μ. Το γράμμα νουν χαμηλό έχει τον ίδιο σκελετό που έχει και το γράμμα μπα που είδαμε στην αρχή, όμως η τελεία αυτή τη φορά βρίσκεται από πάνω. Μία τελεία από πάνω, νουν, αν είχε από κάτω θα ήταν μπα. Νουν λοιπόν αρχικό, νουν στη μέση, προσοχή, συνεχίζω για να ενώσω το νουν. Μοιάζει με το γράμμα δαλ, όμως πρέπει να θυμάμαι το γράμμα δαλ δεν ενώνεται, το νουν ενώνεται και με το επόμενο. Και ένα τελικό νουν στο τέλος μιας λέξης θα αυτή το μεγαλύτερο του μέρος κάτω από τη γραμμή και να και η απομονωμένη μορφή του γράμματος νουν. Νουν. Ναι. Το επόμενο γράμμα είναι το γράμμα χ. Το χ προσέχω, έχει διαφορετική μορφή σε κάθε θέση. Η αρχική του θέση είναι έτσι, ένας μεγάλος κύκλος και ένας μικρότερος, χαμηλό γράμμα γενικότερα, λίγο ίσως πιο ψηλό από το μπα, ελάχιστα. Το χ στην αρχή, στη μέση της λέξης, φτιάχνω ένα κόμπο, ένα οχταράκι. Υπάρχει και μια παραλλαγή, αυτή θα τη βρείτε σε παλιά βιβλία, δεν συνηθίζεται να χρησιμοποιείται. Θα τη δώσω όμως, αν κάποιος την συναντήσει κάπου, να ξέρει ποιο γράμμα είναι. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η πιο συνηθισμένη μορφή. Η παλιά και η πιο σύγχρονη. Στο τέλος της λέξης, το γράμμα χ θα γραφτεί ακολούθως και μόνο του θα έχει το σχήμα σαν ένα δάκρυ, σαν μια σταγόνα, το γράμμα χ. Χ.
Το πρώτο τελευταίο γράμμα είναι το γράμμα wow. Αυτή είναι και η αρχική του θέση. Αυτή είναι η μορφή του στην αρχή μιας λέξης. Μέσα σε μια λέξη συνεχίζω από το προηγούμενο γράμμα και σχηματίζω το γράμμα wow έτσι. Δεν ενώνεται με το επόμενο, είναι το τελευταίο από τα 6 γράμματα που δεν μπορώ να τα ενώσω με το επόμενο γράμμα. Αναγκαστικά θα έχω λίγο κενό πριν συνεχίσω τη λέξη μου. Στο τέλος μιας λέξης και μόνο του. Το γράμμα wow. Wow. Και κλείνουμε με το γράμμα για. Δεν υπάρχει γραμμή εδώ στο χαρτάκι, αλλά θα προσπαθήσω να ακολουθήσω μια νοητή γραμμή. Αυτό καλό είναι να κάνετε και εσείς, σιγά σιγά να μπορείτε να γράφετε χωρίς απαραίτητα να υπάρχει γραμμή στο τετράδιό σας. Χαμηλό γράμμα. Σχηματίζω τον ίδιο σκελετό όπως έκανα πριν με τον μπα, με το τα, με το θα, με το νουν. Αυτή τη φορά δύο τελείες από κάτω. Είναι το γράμμα γε και να θυμάμαι δύο από πάνω είναι το γράμμα τα. Δύο από κάτω γε. Αν μέσα σε μια λέξη θέλω να γράψω το γράμμα γε, συνεχίζω από το προηγούμενο γράμμα προσθέτοντας δύο τελείες από κάτω. Αυτή είναι και η νοητή γραμμή του τετραδίου. Οι τελείες πάνε από κάτω, χαμηλό γράμμα το γε. Στο τέλος μιας λέξης, το γεια θα το βρούμε έτσι, κάτω από τη γραμμή με αυτόν τον κυματισμό και οι δύο τελείες παραμένουν και αυτή είναι η απομονωμένη του μορφή. Πάλι το μεγαλύτερο μέρος του γράμματος είναι κάτω από την γραμμή. Εδώ είναι νοητή η γραμμή, από κάτω. Και αυτό ήταν το γράμμα γεια. Γε. Εδώ τελείωσε το πρώτο μάθημα των αραβικών. Έχουμε ακόμα να μάθουμε κάποια σύμβολα και να δούμε και πώς γράφονται τα βραχεία φωνήεντα. Όλα αυτά στα επόμενα μαθήματα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και ελπίζω να σας ξαναδώ στο επόμενο μάθημα. Να είστε πάντα καλά.